είστε και τα παιδάκια μας. Να είστε καλά, κορίτσια. Συγγνώμη. Καλώς την να δε σιγά σιγά. Δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Τι κάνεις? Καλά, εσύ τι κάνεις? Εγώ σε δίνω. Ναι, το βλέπω, γιατί δεν καταλαβαίνω. Έλα να καθίσουμε, δεν θα τα πούμε τώρα στο πόδι. Να σου βάλω ποτάκι. Όχι, μετά. Έλα, πες μου τι είναι. Λοιπόν, ξέρεις ότι το μαγαζί είναι του Γιάννη, σωστά? Ναι, που είναι με τη Μαντώ, έτσι? Ναι, τα παιδιά πηγαίνανε για γάμο. Αλλά ο Γιάννης είχε ένα δύσκολο. Τι έπαθε, είναι καλά? Όχι, ζει, αλλά είναι με ανάπηρος. Τι λες, δεν συμβαίνουν αυτά? Πω, τέτοια κακοτυχία. Κανένα χοντρό λουκί και μαζί του και Μαντώ και είναι άδικο. Ξέρεις πώς έχει πέρασει το χρόνο? Ναι, δεν έχει δει μια άσπρη μέρα. Τέλος πάντων, εσύ τι σχέση έχεις μόνο αυτό? Κοίτα, ο Σταύρος είχε μια ιδέα να αναλάβω εγώ το μαγαζί. Θα γλιτώσω έτσι και το τιμόνι του. Χαίρομαι και έτσι και ο Γιάννης θα είχε να κατήσω. Καλή ιδέα. Και? Το προτείναμε και δέχτηκε. Αλήθεια? Ναι. Άντε ρε. Μπράβο ρε, μπράβο. Ναι. Πολύ χαίρομαι. Σου πάει πάρα πολύ αυτή η δουλειά. Δεν σε φοβάμαι καθόλου. Κοίτα, αυτό μου λένε όλοι, αλλά εγώ φοβάμαι πως δεν τα καταφέρω. Γιατί ρε, δεν μας θες πουθενά. Και εργατικός είσαι και φιλότιμος είσαι. Και ωραίο παιδί είσαι. Και πτώχεις με την επικοινωνία με τον κόσμο. Και τι άλλο θες? Όλα αυτά είναι σωστά, καλά τα λες. Απλώς να φοβάμαι μην χάσω λίγο τον μπούσουλα. Και να σου πω κάτι. Εδώ πάνω ξέρεις, νιώθω λίγο σαν το ψάρι από το νερό. Αλλά δεν είναι που μπαίνεις εσύ. Που μπαίνω? Που μπαίνεις, καλά. Στο χώρο. Με το ωραιότερο σου χαμόγελο. Κάτσε, γιατί κάτι δεν καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνεις, παιδί μου, χρειάζομαι βοήθεια. Έναν άνθρωπο να μοιραζόμαστε τις δουλειές και να είναι και άτομο της προσοχής. Ναι, ένα συνεργάτη δηλαδή. Παιδάκι μου, σε κόλλα για σένα μιλάω. Τι λες, τι δουλειά έχω εγώ στον μπαρ? Ό,τι σχέση έχω εγώ με τον μπαρ, αν λιπτώσει έτσι και σε μια χαρά που τα καταφέρνω. Δεν ξέρω τι να πω. Τι να πεις, πώς έλεγε, καλά. Εσύ δεν μου λες ότι θέλεις να τελειώνεις με αυτή τη δουλειά με τα νύχια και τα λοιπά και θες κάτι έντονο, κάτι δυνατό? Υπάρχει καλύτερη ευκαιρία από αυτή? Ναι, αλλά δεν έχω ξαναδουλέψει ποτέ σε έρευνες, ούτε νύχτα. Ρε, μην ανησυχείς, μαζί θα είμαστε. Θα τα καταφέρουμε, θα σκίσουμε. Και κοίταξε, αν δεν σ' αρέσει, το δοκιμάζεις 2-3 μέρες και μετά την κάνεις. Σε πάρω. Σίγουρα. Έλα. Τι να σου πω, εντάξει, σιγά έχεις δίκιο. Είμαστε φίλοι τόσα χρόνια. Τη δουλειά μπορώ να τη μάθω κατευθείαν. Δεν είμαι και καμιά χαζή. Παιδάκι μου, σαν είναι είσαι. Λοιπόν, θα σκίσουμε. Μέσα. Μέσα. Μπράβο, Μαρία. Μπράβο. Τώρα μου θέλω να σου πω και κάτι ακόμα. Δεν θέλω να φρικάρεις εμάς Σκάι με τη Φέη. Όσο να είναι στέκη που είναι και θα την βλέπεις αναγκαστικά. Δεν θέλω να ανησυχείς γι' αυτό πια. Αφού σου το ξεκαθάρισα. Για μένα αυτή η ιστορία έχει τελειώσει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί της. Μπράβο, Μαράκη. Πάμε, γεια. Μπράβο. Το Σταύρο σκέφτηκες έτσι? Ναι. Έλεγα να τον πάρουμε τηλέφωνο να του τα πούμε ένα χάρι, αλλά και πάλι ποιο το νόημα, Έτσι κι αλλιώς σε λίγες μέρες θα γυρίσει στη Θράκη. Ξέρω το μόνο που το σκέφτομαι, τρελαίνομαι. Πώς είναι? Μιλήσατε? Εντάξει. Τη μία του παίζω ότι είναι μια χαρά, την άλλη δεν μιλιέται. Κι εγώ κάθομαι απέναντί του με σταυρωμένα χέρια και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και δεν αντέχεται αυτό. Έκανες καλή δουλειά. Και τα πραπεδάκια σας. Τέλος. Μια μπύρα. Μισό λεπτό. Η μπυρίτσα δική σου. Παιδιά, τα χέρια μου πεθαίνω από κούραση. Τι νομίζεις, τελικό έτσι να δουλεύεις τη φόρμα? Πώς πήγε? Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε. Βασικά δεν κάναμε και τίποτα. Μπαλώματα μόνο. Γιατί? Τι γιατί, ξέρεις τη δουλειά θέλει εκεί πέρα. Χάος λοιπόν. Παιδιά, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πώς θα τα βγάλει πέρα μόνο τη σημαντική? Θα τη βοηθήσουμε εμείς. Έλα τώρα, μας παίρνει από κάτω, θα τη βρούμε τη λύση. Σίγουρα δεν θα την αφήσουμε έτσι. Αλλά πριν βρούμε τη λύση, μήπως να φάμε κάτι. Έχω ψηφίσει και την ημέρα. Έρχονται τα τοστάκια σας. Ένα σφινάκι μου και ένα χυμό. Θα σταθώ εγώ σε λίγο. Ο Σταύρος δεν ήρθε μαζί σας? Άλλη πονεμένη ιστορία. Τον έχει πάρει πολύ από κάτω που πρέπει να γυρίσει τη φυλακή. Προσπάθησα να το φτιάξω στη διάθεση, αλλά δεν το κατάφερα. Κι εγώ. Και τρελαίνομαι που δεν μπορώ να το βοηθήσω. Πες μου, ήταν το θέμα του λαγού. Και ήξερα εγώ πώς θα πρέπει να καθίσω.
και να ασχοληθείτε με τα παιδιά. Δεν ήξερα ότι σε έχει εντυπωσιάσει τόσο πολύ. Ό,τι βλέπω, λέω, Φινή. Οκ. Μα και το ξέρετε, σας αγαπάω πολύ, σας έχω μέσα στην καρδιά μου, αλλά συγγνώμη, εγώ φεύγω, την κάνω, γεια σας, φυλακή. Μήπως σας χτύπησε ο ήλιος. Με δεχτήκαν στο Μουσικό Πανεπιστημίο του Ρότερνταμ στο τμήμα σύνδεσης. Θέλω να διαβάσω. Αν συνεχίσεις έτσι θα γίνεις υπόδειγμα φοιτητρίας. Συγχαρητήρια, by the way, που έμαθα ότι έσκησες τον διάγωνο μας. Δεν βαριέσαι. Γενικότερα είσαι καλά. Το παλεύω. Δεν είναι εύκολο, το ξέρω. Τους βλέπω όλους πόσο στραβωμένοι σε κοιτάνε στο κολέγιο, αλλά μην αγχώνεσαι. Θα τους περάσει, θα τους ξεχάσουν γρήγορα. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν. Εγώ ξέρω πως έκανα το σωστό. Είστε και στο τέλος, οπότε. Δεν θες να το συζητήσουμε τώρα αυτό, μην τσακωθούμε πάλι. Τι έχεις πάθει, ρε Χρυσά. Μου λείπει το αδερφάκι μου, το καταλαβαίνεις. Εμένα μου λείπει. Είμαστε εντάξει, δηλαδή. Άρα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί σου. Απλώς σε ενημερώνω ότι θα κάνω τα πάντα για να βγει ο Χαλκιάς. Ξεκόλα πια! Άρη, το εννοώ. Αν θες να το καταλάβεις χωρίς φωνές, είμαστε ok. Αν πάλι προσπαθήσεις να με εμποδίσεις, να ξέρεις ότι θα τσακωθούμε πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή, τι μου λες τώρα, ότι ανάμεσα σε μένα και το Χαλκιά θα διαλέγεις αυτόν? Δεν χρειάζεται να διαλέξω. Όχι, χρειάζεται. Και από ό,τι βλέπω τον βάζεις πάνω τον αδερφό σου, έτσι δεν είναι? Κάτι σε ρώτησε, έτσι δεν είναι? Χρειάζεται να διαλέξω ανάμεσα στον αδερφό μου και... Ναι, ανάμεσα σε μένα και το Χαλκιά, ναι, ποιο θα διαλέξεις? Θέλω, Άρια, σε παρακαλώ, δεν ήθελα να πω αυτό. Ανάμεσα σε σένα και το σωστό, ήθελα να πω. Και ναι, άρα διάλεγα το σωστό. Και ποιο είναι το σωστό, δηλαδή, να πάρεις το μέρος του? Ενώ ξέρεις ότι μου έχει καταστρέψει τη ζωή. Δεν τρέπεσαι λίγο? Σοκολατίνες. Ενέργεια για το μυαλό. Άσε με να σε χαρώ λίγο. Δεν θα σε έχω σε λίγες μέρες. Έλα ρε αγάπη μου, δεν είπαμε ότι δεν θα μαυρίζουμε τις καρδιές μας? Ναι, αλλά δεν μπορώ να χαρώ όταν ξέρω ότι κάθε στιγμή με φαίνει πιο κοντά σε ένα μέρος που δεν μπορώ να σε έχω. Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Αποφασίσαμε να ζούμε τις στιγμές χωρίς να σκεφτόμαστε το αύριο. Έτσι κι αλλιώς το αύριο είναι απρόβλεπτο. Ναι, όχι και τόσο. Τέλος εξεταστικής, ίσον τέλος άδειας, ίσον φυλακή. Απλή εξίσωση. Μην είσαι τόσο σίγουρος, πολλά μπορεί να αλλάξουν μέσα σε 5-10 μέρες. Μόνο μου. Μαθηματικά σπουδάζομαι, όχι φιλοσοφία. Οι πιθανότητες είναι εναντίον μου. Τι σκέφτεσαι? Ότι μάλλον ήταν λάθος αυτή η άδεια. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Ναι, ναι. Μπορεί να ζούσα μέσα στους 4 τοίχους, αλλά θα το συνήθιζα. Θα συνήθιζα πως είναι να μην βλέπεις έναν άνθρωπο. Ενώ τώρα. Σταυρό. Πώς θα μπω ξανά εκεί μέσα, μου λες? Νιώθω να με πνίγει το ίδιο μου το σπίτι. Είναι επειδή σκέφτεσαι απεσιόδοξα και τα έχεις βάψει μαύρα. Γιατί σκέφτεσαι κάτι καλύτερο? Πολλά. Σήκω. Δεν αφορείς. Έλα, Σταύρο, σήκω. Δεν σε αφήνω με τέτοια διάθεση εδώ μέσα. Σήκω να βγούμε έξω. Πού να πάμε? Πάμε στο μπαράκι. Ο Ρώσος ρωτούσε για σένα. Είναι ευκαιρία να τον δεις. Έλα, σε παρακαλώ. Θέλω, μου, αγάπη μου, σε παρακαλώ, να δεις θα νιώσεις καλύτερα. Έλα, πήγαινε πάρε το μπουφάν σου. Αλλά επειδή μου το ζητάς εσύ μόνο. Μόνο. Κοιτάξτε μα. Εντάξει. Έλα ρε Μαρία, πού είσαι? Έχουμε τρελή δουλειά. Λοιπόν, να σου πω, το οφείλω στο τραπέζι δεν έχει παραγγείλει ακόμα, οπότε πήγαινε. Περίμενε, περίμενε, θα τα κάνω θάλασσα. Μια χαρά θα τα πας. Sorry που δεν ήρθα κι εγώ στη φάρμα, αλλά μακάρι μάλλον να κάνω κάποιες δουλειές. Δεν πειράζει, παιδάκι μου, θα ξαναπάμε έτσι κι αλλιώς. Μαρία, καλώς τους. Χαίρομαι που σε βλέπω. Θα με βλέπεις συχνά από εδώ και πέρα. Θα δουλεύω με τον Ρώσο, ώστε να τον βοηθήσω. Μπράβο. Πάω στα παιδιά. Ναι. Ωραία, ωραία. Είστε φοβερό δίδυμο. Θα το απογειώσετε το μαγαζί. Πάω να μιλήσω στο Ρώσο. Βλέπω που έχει το ύφος μπάρμαν έτοιμου να ακούσει εξομολογήσεις. Έλα, τα λέμε πια. Ναι, δεν σε κοιτάω ως μπάρμαν, φίλε μου. Ούτε ως πελάτη, ούτε ως τίποτα. Για πες μου πως εσύ να μου εξομολογήσεις κάτι. Όλα καλά, φίλε. Όλα καλά. Άντε, πάω. Λοιπόν.
πάω μέσα, αν τα κάνω θα είμαστε εσύ καφέ. Μια χαρά θα τα πας, πήγε. Έλα, Σταύρο, πού είσαι επιτέλους. Πού είσαι, ρε παιδάκι. Μπροστά σας, μπροστά σας. Να σας φέρω γλίτσες. Θα μου βάλεις δύο μπυρίτσες για τα παιδιά. Ναι, μια στιγμή όμως θα τελειώσουμε την προηγούμενη παραγγελία. Βασικά ήθελα να σου πω και κάτι. Ναι. Σκέφτηκα, τώρα με τον μπαρ δεν θα έχεις και πολύ ελευθερό χρόνο για τον λαγό, σωστά. Εντάξει, μωρέ, το δουλεύω. Κάτι θα βρω. Και αυτό ήθελα να σου πω. Άκου, εγώ με τον λαγό τα πάω καλά. Ελεύθερο χρόνο έχω. Και σκεφτόμουν, αν βέβαια θες κι εσύ, μπορώ να τον κρατάω εγώ τα απογεύματα και να το διαβάζω και για το σχολείο. Αλήθεια τώρα το λες, δηλαδή, θα το κάνεις αυτό για τον λαγό. Και για τον λαγό, και για σένα. Δεν ξέρω, ξέρεις τι, δεν είναι σωστό, είναι μεγάλη δέσμευση. Όχι, μην το σκεφτείς καθόλου, θα χαρώ πάρα πολύ, σοβαρά. Ωραία, έκλεισε. Η μπύρισσα για τα παιδιά, και αυτή από μένα για σένα. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια. Πάντα τέτοια. Κάτσε με εμένα μαζί σου.